Προσπάθεια των παιχτών του Ηροδότου να βγάλουν αντεπίθεση τώρα. Από τα αριστερά η ομάδα του Μανώλη Παπαμαθεάκη θέλει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Γίνεται και ένα σουτ πολύ ψηλά. Ο Φραγκουλάκης στο φάουλ. Η μπάλα περνάει από πολλά πόδια. Ο Ντάνι έχει την ευκαιρία κόντρα. Μεγάλη στιγμή για τον Ηρόδοτο λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, που θα μπορούσε εδώ να τον βάλει μπροστά στο σκορ. Και πάλι ο Ηρόδοτος έχει τη δυνατότητα να απειλήσει. Καλή σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Ο Μωραΐτης πήρε την κεφαλιά. Δεν κατάφερε να νικήσει όμως τον goalkeeper του Αΐτητου. Δεύτερο μέρος στην Αλικαρνασσό. Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Ο Μωραΐτης θα κάνει το πλασέ. Έφυγε η μπάλα από τον Μιχελή. Εδώ μπορούσε να γίνει κάτι παρόμοιο με τον χθεσινοβράδινο του ελληνικού του Champions League και τον Κάριους. Είμαστε στο 76. Καλή σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Διπλή προσπάθεια. Κωστόπουλος 0-1. Η ομάδα των Σπάτων παίρνει προβάδισμα στην Αλικαρνασσό που παγώνει. 0-1 κόντρα στη ροή του αγώνα, στην πρώτη ευκαιρία και αυτή. Είδατε πώς δημιουργήθηκε για τον Αΐτη των Σπάτων. Στο παιχνίδι ήρθε και το γκολ για τους φιλοξενούμενους. Τελευταίες στιγμές, μια τελευταία ίσως ευκαιρία για τον Ηρόδοτο. Με αυτό το φάουλ. Πολλοί παίχτες στην περιοχή της ομάδας των Σπάτων. Περιμένουμε την εκτέλεση ενώ υπάρχει μεγάλη αγωνία. Τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ, θα μπλοκάρει ο Μιχελής. Είχαμε και μια πτώση στην περιοχή. Το ελεύθερο και τώρα η λήξη. Είναι το 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. Η μεγάλη νίκη, η ομάδα των Σπάτων παίρνει το εισιτήριο της ανόδου για τη Football League. Μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Αττικής. Από την άλλη πλευρά στον Ηρόδοτο θα περιμένουν σίγουρα. Περίμεναν αλλιώς τη σημερινή Κυριακή, περίμεναν μια γιορτή. Γιορτάζει η ομάδα των Σπάτων όμως στην Αλικαρνασσό. Ο Ηρόδοτος περιμένει τη δικαίωση την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη πιθανότατα. Αν πάρει το παιχνίδι στην Αμαλιάδα, το παιχνίδι που δεν έγινε ποτέ ουσιαστικά μέχρι το τέλος και παράλληλα τιμωρηθεί και ο Αστέρας με μείον 3, τότε και η ομάδα της Αλικαρνασσού θα ανέβει κατηγορία. Ο Ηρόδοτος ελπίζει, ο Ηρόδοτος που μένει ζωντανός μετά τη νίκη του Αστέρα Αμαλιάδα σήμερα κόντρα στον Εθνικό, εκτός έδρας μάλιστα, παρά το 0-1 στη Νέα Αλικαρνασσό.